Σας καλωσορίζουμε στην ΚΟΜ. Εσείς είσαστε ούτως ή άλλως εδώ στο Ιούνιο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και για την πρωτοβουλία αυτή την οποία έχετε πάρει προκειμένου να διοργανώσετε μία εκδήλωση για το σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην ΚΟΜ. Συγχαρητήρια. Ειλικρινά μας έχετε αγγίξει με αυτή την πρωτοβουλία σας και δεν σας κρύβω ότι και εγώ αλλά και το επιστημονικό προσωπικό του Σβουρένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι με την αγάπη την οποία δεχόμαστε καθημερινά από τους πολίτες της ΚΟ για τα παιδιά του Σβουρένιου και για το Σβουρένιο. Την Τετάρτη, λοιπόν, διοργανώνεται μία μουσική εκδήλωση προς τιμή του Σβουρένιου ΚΤΑΠ ΜΕΑ και για τα παιδιά μας. Τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πείτε εσείς, θα τις αναφέρετε εσείς. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ειλικρινά να παραμείνετε δίπλα στο Σβουρένιο ΚΤΑΠ ΜΕΑ και στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αλλά και με τη σειρά μας πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους επαγγελματίες της ΚΟ που προσφέρθηκαν με σειρά δώρων να βοηθήσουν αυτή την εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό να αγγίζουμε θέματα ευαίσθητα τέτοια και ελπίζω του χρόνου να πολλαπλασιαστεί αυτή η δυναμική, γιατί υπάρχουν πολίτες, συμπολίτες μας που έχουν ανάγκες. Ευχαριστούμε λοιπόν τους επαγγελματίες, ευχαριστούμε εσάς που μας αγκαλιάσατε. Σας περιμένουμε όλους σε μια μουσική εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις. Μια βραδιά όμορφη, αφιερωμένη στα παιδιά του Σβουρένιου. Την ιδιότητά μου ως πρώην νομικό σύμβουλο στο Υπουργείο Υγείας και υπεύθυνο στην επιστημονική ομάδα για την κάρτα αναπηρίας, φιλοξενούμενος από το Unique Beach Bar Restaurant, οργανώνεται αυτή η φιλότιμη και φιλανθρωπική προσπάθεια για να ενισχυθεί η αποστολή του ειδικού σχολείου Σβουρένιο, ένα ειδικό σχολείο το οποίο πραγματικά έχει την εκπαιδευτική δραστηριότητα να αναπτύξει άτομα με αναπηρία και με την προσωπικότητα τις βιολογικές και ιατρικές δυσλειτουργίες που έχουν τα συγκεκριμένα άτομα. Αυτά τα άτομα θέλουμε να τιμήσουμε και τη Τετάρτη σας προσκαλούμε ολόψυχα να συνδιασκεδάσουμε σε μια λαχιοφόρο επίσης εκδήλωση με μουσικές δραστηριότητες και άλλες εκπλήξεις. Τετάρτη το βράδυ στις 8 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη ημέρα στο Ιπποκράτειο αυτό νησί για τα άτομα με αναπηρία. Καλοδεχούμενοι όλοι, ευχαρίστως και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δικιά μας χαρά, κυρία Τελή, και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνδρομή στην πολύτιμη και ειδική αυτή προσπάθειά σας. Αυτό το είπαμε και ειλικρινά θα ήθελα και μία περαιτέρω συνεργασία, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Για το καλό των παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Καραΐσκος και η κυρία Τελή και οι δύο ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα με αναπηρία, καθένας από το δικό του μετερίζει, δίνουν τους αγώνες τους για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη δικιά μας συμπαράσταση. Παίρνουμε μαθήματα και βαθούς όμως. Πάντα, πάντα. Και ενώνουμε τις δυνάμεις μας, λοιπόν, ως Έλληνες, φιλότιμοι και φιλάνθρωποι και σε μια εκδήλωση η οποία αξίζει τον κόπο να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν περισσότερους γίνεται συμπολίτες μας από το νησί για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ιερά αποστολή. Για να μείνουν κάποιες λεπτομέρειες και καλύτερα στο μυαλό του κόσμου, θα ήθελα να μας επαναλάβετε λίγο την ώρα της εκδήλωσης, καθώς επίσης και από πού μπορούμε να προμηθευόμαστε προσκλήσεις. Και αν είναι εύκολο να μας πείτε και τι περιλαμβάνει η πρόσκληση που θα λάβουμε. Η ώρα προσέλευσης είναι η 9η βραδινή. Οι προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην είσοδο του καταστήματος, του Unique Beach Bar, Αβέροφ 36, για κάποιους που δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση. Περιλαμβάνει στην τιμή των 10 ευρώ που είναι η πρόσκληση, περιλαμβάνει ποτό, όποιο ποτό θελήσει κάποιος, κρασί ή μπύρα, οτιδήποτε από ποτό, και τα έσοδα θα πάνε όλα στο Σβουρένιο για κάποιο έργο που θέλουν συγκεκριμένο.
Υπάρχουν χορηγοί επικοινωνίας που στηρίζουν την εκδήλωση, έτσι δεν είναι? Θα θέλατε να μας τους αναφέρετε? Θα ήθελα πρωτίστως να πω ότι χορηγοί είναι όλος ο κόσμος αυτός που αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Και ιδιαίτερα το βήμα της ΚΟ που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας, με πολλή θέληση, δυναμική και το ράδιο Έκφραση, και αυτό ήταν κοντά μας. Αγκαλιάσαν αυτή την προσπάθεια, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλον αυτόν τον κόσμο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια.